Έλα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ, φίλε. Όχι, φοβάμαι όχι. Να μιλήσω. Εγώ μην είναι άλλο ο συμπαρουσιαστή μου σήμερα. Έχω ένα πανικό τον έχω. Όχι, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Απλά είδα λίγο κάτι στοιχηματικά νούμερα και μου έκανε εντύπωση. Όπως. 1,70 ή το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και 2,85 το να κατακτήσει κύπελο. Μικρά μου φαίνονται. Μικρά δεν είναι. Ναι. Το ΑΕΤΟΣ πώς θα το δίνεις δηλαδή. Για να το βλέπω όχι μόνο σαν παίκτης αλλά και ως εταιρεία να τραβήξω λίγο. Α, το πάμε στα δύο φράγκα για να τσιμπήσει κανείς. Να τραβήξει, 2,05 το ψυχολογικό φράγμα. Να τραβήξει όποιον τραβήξει. Ναι, ναι. Και άμα δεν χάσει και από τον Παναθηναϊκό, να το ρίξει στο 1,60. Ναι. Εκεί τα σημεία που μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι είναι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ομάδες με ειδικό βάρος και καλές ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι καλή ομάδα. Κοίταξε, αν βγει στην πραγματικότητα αυτό που έκανε το Σεπτέμβριο όταν ξεκίνησε το μάνατζερ, που πήρε πρωτάθλημα με 4 ισοπαλίες, εκ των οποίων η μία ήταν ο Άρης και άλλη η ΑΕΚ, θα πω ότι. Κάτι έχει συμβεί. Λες και το είναι για το. Και έγινε, δεν μου ξανατύχει. Να κάτσει τόσο. Μάτε, πού είσαι, φίλε! Καλησπέρα και από μένα, Σοκράτες του Λίμπερο. Τι γίνεται. Όλα καλά. Προπόνησες παιδιά σήμερα, έκανες. Μετά, Μετά τα προπονείς. Τι ηλικία είναι. K12, K11 έχω. K12 στον πάγο κάθε χρονιά και να μας ερεμήσουν, αυτό μας λέγανε. Είναι πολύ καλή K12. Παιδιά, μέχρι να γίνει K12, K19, εμείς τα έχουμε βγει στη σύνταξη. Τα είπαμε, είναι χρυσές ηλικίες εκεί. K12 με K14. Είναι χρυσές ηλικίες. Όταν λες χρυσές ηλικίες, εννοείς το ότι μπορείς να δεις ή να κατευθύνεις ένα παιδί. Το παιδί σε αυτές τις ηλικίες είναι σφουγγάρι. Μπορεί να απορροφήσει αρκετά πράγματα, πάρα πολλά. Ξεκινάς και το τακτικό κομμάτι με ατομική, αμυντική τακτική και υποομαδική. Σιγά σιγά δηλαδή μέχρι να φτάσουμε στην ομαδική. Οπότε είναι σημαντικά. Εμείς ξέρεις ότι στη γενιά μας δεν μαθαίναμε τίποτα. Δηλαδή. Και εγώ έτσι αυτές τις αναμνήσεις έχω. Μαθαίναμε, απλά τώρα νομίζω έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα. Ναι, ενώ δεν μαθαίναμε τίποτα. Παίζαμε 90% ένστικτο, 10% γνώση. Mm-hmm. Αυτό κάναμε. Τότε απλά το καλό τότε ήταν ότι υπήρχε πολύ αλάνα, το πάρκο, το σχολείο. Ναι. Που έπαιρνες κάθε Σαββατοκύριακο μόνο το κάθε παιδί 1000 επαφές. Πήγαινες να παίξεις με τους φίλους τώρα. Στους υπολογιστές, στα τάμπλετ. Στα διαλύματα, στα έτσι, παντού. Αυτά όλη την ώρα μια μπάλα. Ξέρετε ότι έχω βρει χώρο εγώ 8 χρονών στη Σταυρούπολη για να βάλουμε φανέλες στην ομάδα της γειτονιάς, εντάξει. Τι χώρο έχω βρει, τι είναι σου. Τη Σώστα μου σύμφωνε. Πήγα εκεί πέρα και του λέω θα μας κάνεις φανέλες. Και θα βάζουμε εδώ πέρα. 8 χρονών, το 83. Και τσαμπουκά αρχηγός μετά. Είχα και εκείνο το κάπτεν το παλιό, έτσι, θυμάστε. Εκείνο, κοιμόσουνα για αυτό. Τσαμπουκά. Βρήκα το στολές, είμαι αρχηγός τέλος. Ναι. Η με δερμάτινα νούμερα πίσω. Η Super League ακόμα δεν έχει κάνει τον νεοτερισμό αυτό να είναι ότι τα περιβραχιόνια των ομάδων όλα ίδια. Ναι, δεν το έχει κάνει. Okay, που είναι έσοδο. Η Αγγλία το έχει κάνει, το ακολούθησε και η Ιταλία. Με αντιδράσεις βέβαια από κάποιες ομάδες για δικούς τους λόγους. Αλλά το κάναν, το πέρασαν. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να πληρωθεί το προϊόν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, μην το λες αυτό, στην Ελλάδα τρομάξουν. Ναι. Άστο. Γιατί θα πούνε ότι έχουμε χιλιάδες τρόπους λιγότερους. Νομίζω ότι στην πλένεση έχουν και τη σημαία του βοηθού. Και τη σημαία του βοηθού. Ναι. Οι διαιτητές έχουν στο μανίκι της λογότυπο εταιρείας. Ναι. Ό,τι μπορούν. Εντάξει, μιλάμε και για ένα πρωτάθλημα το οποίο πουλάει τα δικαιώματά του σε 162 χώρες. Ναι, και υπάρχουν ομάδες που λένε visit Μαλέσια, ξέρω εγώ. Ναι. Μας τι να βάλεις, visit Κυρακάλου, visit Μύκονος. Ουσμπεκιστάν. Ουσμπεκιστάν, ναι. Ρουάντα. Στη Ρουάντα θα πήγαινα μόνο αν με πλήρωναν πολλά λεφτά και ασφάλεια ζωής. Ναι. Δηλαδή έχω δει 8 ταινίες με πειρατές στη Ρουάντα. Δεν νομίζω να έχουμε άλλες αναμνήσεις από. Ναι, δηλαδή λέξη Ρουάντα δεν σου. Ναι, και ένα στόπερ που είχε ο Λεβαδιακός. Που τα βγάζω λαόβερ. Εκείνο ο. Πώς το λέγανε. Τα βγάζω λαόβερ. Όχι ότι το έκανε επίτηδες. Ή αυτόν περίμενα. Ναι, αλλά. Πώς το λέγανε τώρα. Ένα που έλεγε ότι είναι 32 χρόνια και ήταν 64, 65. Έπεσε μέχρι πέρσι. Όλο. Πώς το λέγανε. 32 χρόνια ήταν εσύ. Απλά και στη Ρουάντα έχει 6 μήνες χρόνο. Ρε τι είπα, πώς το λέγανε, όχι, δεν μου πάει κάποιο. Αχ, έλα, ο ένας στόπερ που είχαν, που ήταν και αρχηγός σε κάποια παιχνίδια. Είναι από τις κλασικές περιπτώσεις που άμα το πεις θα πω, α, ανέρεση. Ναι, αυτό.
Αυτό. Αυτές οι κλασικές. Θα το βρω όπως γιατί είμαι ψυχοπαθής. Είναι εκπομπή ανάλυση του bairipress.gr. Υπάρχει βίντεο ανάλυση από τους προπονητές του project για το ΠΑΟ Κάρης. Τα περισσότερα πράγματα τα είπαμε και χθες, αλλά πάντα η εικόνα επιβεβαιώνει τα λεγόμενα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Περίμενε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μισό. Υποδέχτηκε σωστά τους... Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Δεν άφησε τους εσωτερικούς τους μέσους να έχουν σωστές επαφές και να έχουν χώρους. Να έχουν, δηλαδή, δεν τους άφησε να έχουν την ευκαιρία να υποδεχθούν την μπάλα σωστά. Οδήγησε το ΠΑΟΚ σε έναν τρόπο παιχνιδιού που ήθελε τους κεντρικούς του αμυντικούς να κουβαλάνε την μπάλα προς τη μεσαία γραμμή και να ψάχνουν βαθιά γεμίσματα, είτε εκείνη είτε ο Βιερίνια. Και γενικότερα, κατά το κοινό λεγόμενο, το βίντεο αυτό παρουσιάζει το πώς ο Άρης οδήγησε το παιχνίδι εκεί που το ήθελε για να πετύχει τον σκοπό του. Να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αυτό το πέτυχε. Αυτό, σαν συμπέρασμα αγώνα, θα έβγαινε είτε το παιχνίδι ελιγημένα 0 όπως προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, είτε τώρα που είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τη στατική φάση του Άρη. Ναι, το ΠΑΟΚ ακυρώθηκε επιθετικά. Όχι ότι ο Άρης δεν ακυρώθηκε επιθετικά. Ο Άρης το προτίμησε αυτό. Ήταν επιλογή του. Ήταν επιλογή ότι θα ξοδέψουμε δυνάμεις αυτό και θα προσπαθήσουμε μέσω των δυνάμεων που μας μένουν και στα μέτρα που θα έχουμε. Γιατί είναι άλλο να πιέσεις ψηλά και να έχεις λιγότερα μέτρα, άλλο να υποδέχεις τον αντίπαλο στη μεσαία γραμμή και να έχεις περισσότερα μέτρα προς την εστία. Απλά μιλάμε για ένα κάκι στο παιχνίδι, 101 λαθών. Ναι. 51-50. 56 λεπτά καθαρού χρόνου ποδοσφαίρου. Τα οποία είναι προς το χαμηλό του μέσο όρο, έτσι. Με δύο τελικές στην εστία. Ναι, αυτό το δύο τελικές στην εστία. Και δεν είναι ότι να πεις ότι ήταν δύο τελικές στην εστία και οι ομάδες είχαν από 10-11 σουτικές. Ούτε εκεί δεν φτάσανε. Ναι, νομίζω ότι και τόσα ήταν. 6 και 5 δεν κάνω. Ναι. Σύνολο 11. Τελικές του σκοτωμένες. Δηλαδή εκεί που έτρωγε ένα στο πίτσα μπίρα. 11 πόνεσε. Ναι, είναι από αυτά τα μάτια που εμείς που γράφουμε το καρέ-καρέ ψάχνουμε με το σταγνόμετρο φάση. Έτσι είναι. Πάμε παραπέρα. Νομίζω το αναλύσαμε το ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Απλά όσοι έχετε την ευκαιρία και είστε σε υπολογιστή ή ασχολείστε με το κινητό σας, μπείτε στη σελίδα του repress.gr και στο Facebook και δείτε το βίντεο που ετοιμάσαμε για να έχετε μια πιο πλήρη εικόνα του τι συνέβη, να έχετε και επιχειρηματολογία στο καφενείο ή στην καφετέρια όταν μαλώνετε με τους φίλους σας. Είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι που μαλώνεις με τους φίλους σου. Εγώ δεν τους μιλάω. Μια εβδομάδα τιμωρία. Εντάξει, μπορείς άμα θέλεις να τους πεις για να τους πεις λέξεις μεσοδιάστημα. Οπότε από τους 10 που θα είναι στην κουβέντα να μείνουν οι 3. Να φύγουν. Ναι. Και μετά, τι άλλο να πω. Η μετάβαση. Μετάβαση, τελειώσαμε. Και μια και το κάναμε ανάλυση την Παρασκευή, να πήγε κάποιος στον Πίσεβερ, υπάρχει επαφή. Ναι, υπάρχει επαφή. Φίλε, τον Πίσεβερ, όχι. Δεν είναι θέμα επαφής. Μην πιάσουμε διαιτησία, βαρέθηκα. Με έχει κουράσει. Πάμε σήμερα. Ήμουν έτοιμος, αν δεν πήγε να το ξεκινήσει, να τη σταματήσω την κουβέντα για τίποτα άλλο. Βαρέθηκα. Γι' αυτό που λες. Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του και άμα κάτσει και τώρα και δεν συμφωνείς ποτέ όταν μιλάς για τη διαιτησία. Λοιπόν, έχουμε κυπέλο. Έχουμε τις ρεβάνς των προημιτελικών. Το πιο αδιάφορο είναι το Αστέρας Τρίπολης, εγώ τέλος πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι δύσκολα θα περάσει η Τρίπολη. Και πάμε στο ΑΕΚ Ατρόμητος. Το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο φτάνουν οι δύο ομάδες σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος πηγαίνει σε ένα διάστημα στο οποίο έχει χάσει αρκετούς βαθμούς και δικαιολογημένα έχει χάσει βαθμούς, γιατί η εικόνα του έχει αλλάξει πολύ τον τελευταίο 1,5 μήνα. Επηρεασμένη η ομάδα από όλη τη συζήτηση που έγινε με τον Κάναντι, που τελικά έμεινε, που και αυτό αφήνει ένα στίγμα. Δηλαδή, υπήρχαν διαιτητικές αποφάσεις κακές για τον Ατρόμητο σε πολλά παιχνίδια. Μαζί σου. Απλά υπήρχαν παιχνίδια στα οποία ο Ατρόμητος, αν δεν είχαν γίνει τα διαιτητικά λάθη, μπορεί να έχει πάρει περισσότερους βαθμούς. Αλλά μπάλα δεν θα είχε παίξει. Ναι. Ακριβώς. Η εικόνα του θα έμενε ίδια. Στην Τρίπολη ήταν κακός. Όσο έβλεπα δηλαδή. Στην Τρίπολη ήταν κακός και πάλι. Σοφαρίζει με τον Νουάρδο να πάρει μπάλα. Και πάει να πάρει το παιχνίδι. Αυτό έχει παίχτες με ποιότητα στην επίθεση, οι οποίοι με μια προσωπική τους ενέργεια μπορούν να σκοράρουν. Η φετινή Τρίπολη είναι η ομάδα ικανή
που αν μου έλεγαν ότι το Αστέρας Τρίπολης θα τρώμε του Celtics 3-0, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Αν μου έλεγαν ότι έλεξε 0-3, πάλι δεν θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί έχω εικόνα του Αστέρα Τρίπολης και σε καλό του παιχνίδι, και σε πολύ καλό του παιχνίδι και σε κακό του παιχνίδι. Είναι άκρα. Ναι. Και στις δεν έχει μέση εικόνα, μπορώ να το πω έτσι εδώ. Ναι. Και σε παιχνίδι που η εικόνα του στο πρώτο μήχρονο, όπως με τον ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλή, στο δεύτερο μήχρονο είδαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Εκεί όμως με Iglesias Μουνάφο. Όταν λείπουν οι δύο αυτοί, ναι, είναι αυτό, η χειρότερη ομάδα του πλανήτη. Ναι. Είναι από τις λίγες ομάδες που άγονται και φέρονται τόσο πολύ από δύο ποδοσφαιριστές. Την ναι, αλλάζουν εντελώς. Την είδαμε τον Άρη στο Τρίπολη Άρης και από το 5ο λεπτό φαινόταν θα χάσει. Ο τρόπος τον οποίο πατούσε στο γήπεδο. Ναι, ναι. Δεν είχε συνοχή καμία. Ήξερε και Παντελίδης καλά την Τρίπολη. Ήξερε που να πάει. Συντάξει, άμα δεν ξέρει ο προπονητής που την είχε στο. Ναι. Την έκανε προετοιμασία, ποιος δεν ξέρω εγώ. Παντελίδης, έκανε και την άλλη μαγεία Παντελίδης στον Άρη. Εντάξει, σταμάτησε να ακούει τον καθένα ότι του στείλει. Ναι. Ο Άρης παίζει μπάλα, το ισπανικό μοντέλο κτλ. Ζωρίστηκε όμως για να του πείσει αυτό. Κοίτα, θα πρέπει να το κάνει το καλημέρα. Ότι παιδιά, εδώ κοιτάξτε να δείτε το βίντεό μας που κάναμε τότε με την αμυντική μετάβαση του Άρη προς τα 80 γκολ. Ωραία, και να πει: κοιτάξτε, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι ομάδα. Ωραία, την τζουλάμε την παλίτσα. Να αφού μου φέρατε εδώ. Χάρη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αφού με φέρατε εδώ, να σας πω τι πρέπει να κάνουμε και μετά να με κρίνετε γι' αυτό. Όχι γι' αυτό που θα μου πείτε να κάνω. Αφού τα τσακάλια οι συναδελφοί μου το ξεσκίσανε, δεν σκέφτηκε αυτό για τη δομή τη ομάδα. Ωραία. Μετά αναγκάστηκε γι' αυτό να πει: παιδιά, αυτό δεν γίνεται, θα του συμμαζέψω. Είναι μια απάντηση τα μαρκαρίσματα που έχει, οι επιστροφές που έχει ο Ματέο Γκαρσία προχτές στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια απάντηση σε όλο αυτό που λες, Σταύρο. Δεν υπάρχει άλλο. Κατάφερε να πείσει τους παίκτες του, φάνηκε δηλαδή προχτές, ότι πρέπει να βάλουν στο παιχνίδι και ένα ακόμα στυλ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το έχω πει αρκετές φορές, να πιστεύει ο ποδοσφαιριστής ότι αυτό που του λέει ο προπονητής είναι σωστό. Πολύ σωστό. Και να έχει αυτή την στρατιωτική λογική που μας λέγανε. Εκτέλεσε το και μετά την άλλη μέρα βγαίνει και πες coach. Αυτό το πράγμα δεν κουστάει να το κάνει. Ναι, ναι. Με περιόριση και να το συζητήσει με τον προπονητή. Γιατί δεν κουστάει παλικά να το κάνουμε. Με αυτό που κάνει, παίρνουμε αποτελέσματα. Κάνοντας κουβέντα με άνθρωπο του Άρη το καλοκαίρι, μου έλεγε για τα χιλιόμετρα που χρειάζεται να κάνει η ομάδα και μπλα 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 μπλα. Ωραία. Άρα λοιπόν γεμίζεις κάποια χαρακτηριστικά με παιδιά τα οποία έχουν τρεξίματα. Αυτό λοιπόν τι σου δίνει, τη δυνατότητα να σου λουποθείς. Να εκμεταλλευτείς τα τρεξίματά σου και να ξεμπλοκάρεις να κυρώσεις τον αντίπαλό σου και να τους βγάλεις μπροστά όπως πρέπει. Ο Άρης έκανε το αντίθετο. Ναι, έχεις τρεξίματα, ρε φίλε, ναι. Αλλά άμα βάλεις το σιώπι να είναι έξω από την περιοχή και να πρέπει να πιέσει για να κόψει και να δημιουργήσει, δεν μπορεί να το κάνει, ρε φίλε. Δεν το έχει το στοιχείο αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Ο σιώπης είναι να είναι μπροστά στο περάκι εκεί πέρα, καθαρό εξάρι, να κόβει, να δίνει βοήθεια. Να του δώσει συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα και να μην αφήσει πιθανία απαραίτητη. Αυτό. Και ξαφνικά βρισκόταν ο σιώπης να κάνει διπλάσια χιλιόμετρα από αυτό που αυτό πρέπει. Αυτό θα έλεγα. Να μην έχει ανάσες που πρέπει, να πουλάει την μπάλα. Τον θυμάμαι στο παιχνίδι με εμάς, που να μην του βγαίνει πάσα. Το θέμα είναι και βοήθειες που είχε. Δηλαδή τον εκθέτανε και αυτό. Έχει μία. Το βιντεάκι που ανεβάσαμε έχει μία πολύ ωραία φάση, αν δεν κάνω λάθος. Που βγαίνει ο Μπίσεσβαρ να ζητήσει μπάλα στα όρια αμυντικού κεντρικού τρίτου. Δηλαδή, σαν αμυντικό χάφ να ζητήσει μπάλα ο Μπίσεσβαρ από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και έχει πάει ο Σκόπης. Ναι, αλλά οι υπόλοιποι ο Ματίγια έχει καλύψει. Ναι. Έχουν κλείσει δύο πλάγια Εξτρέμο Λάσον και ο Ματέο Γκαρσία. Οπότε είδαμε μια συνοχή ομάδας, μια συνοχή γραμμής. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, λέγαμε για την Τρίπολη ξεκινήσαμε, στον Άρη πήγαμε. Αλλά επειδή ήταν το κοινό στοιχείο Παντελίδης, νομίζω ότι γι' αυτό έγινε η γέφυρα. Ναι. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Εγώ θεωρώ ότι είναι οι ίδιες ομάδες, δεν ξέρω. Ίδιες ενώ σε ποιότητα και στοιχεία. Δεν θεωρώ ότι έχουν τεράστιες διαφορές. Ατομικά ίσως κάποιες. Ατομικά με τους. Ωραία, ποιος παίκτης της ΑΕΚ, θα ήταν ξεκάθαρα βασικός στον Ατρόμητο. Πέρα από τον Μπογιέ. Θα έχει. Πόσοι είναι αυτοί. Τρεις. Μάνταλος. Ναι. Ένας. Ναι. Πόνσε. Ο άλλος εκεί περισσότερα κουλούρης. Σου λέω εγώ. Ναι. Ναι, σου λέω τώρα. Ναι, σε νούμερα δεν είναι αδικό το σκεπτικό του. Ότι δεν, ότι, να πω ότι μου λείπει ένας τέτοιος παίχτης. Δεν μου λείπει. Ναι. Σαν στοιχείο Πόνσε μπορεί να έχει περισσότερα. Δεν το συζητάμε. Στο κομμάτι της δημιουργίας. Αλλά τα νούμερα είναι νούμερα. Είναι αμήλικτα. Αν μια ομάδα δουλευτεί για να τροφοδοτεί ένα παίκτη και αυτός τα τελειώνει. Έχει καλύτερα εξτρέμια από τον Ατρόμητο.
Με Μπρούνο Βάρντα και Ουκράη όταν παίζει. Όχι, όχι. Γενικά δεν έχει. Δεν έχει εξτρέμια. Αυτό ακριβώς. Θέμα με τα εξτρέμια. Κεντρικούς μέσους. Εντάξει, τώρα ο Σιμώσης τον επηρέασε όλο αυτόν τον καιρό που ήταν. Εγώ μιλάμε για ενεργούς. Το Σιμώσης που τον έδιωξε σε δύο παιχνίδια είναι σαν να βλέπω παίχτη αρχές Αυγούστου. Αυτό ακριβώς. Ναι, έτσι. Ναι. Γιατί μιλάμε την πραγματική εικόνα, το βιογραφικό, τι συμβαίνει τώρα. Ναι. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εγώ ακόμα και το δίδυμο, κάνει τον πολλά λάθη. Δεν τον έπαιρνα ούτε σε ομάδα κάτω από την πέμπτη θέση. Δεν τον έπαιρνα. Για χύψη λόγου. Τα χαρακτηριστικά του δεν σε γεμίζουν. Δεν με γεμίζουν. Ούτε ταχύτητα έχει, ούτε στον build-up είναι σούπερ. Έχει μια ηρεμία. Η οποία καμιά φορά είναι και μπούμεραγκ. Ναι, όπως ναι, κάνει τα λαθάκια του. Ο Τσόσιτς. Ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Εντάξει, ναι. Καμία σταθερά. Και εκεί οι άλλοι έχουν εισβάλλει Χατζησαΐα. Τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι έχει να ζητήσει τίποτα μέγερη ως τερματοφύλακα της ΣΑΕΚ. Ο Μπάρκας πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν. Θα μου ζητήσει αν όχι όλη η μισία κάποιες του πήκτης πέρυσι. Mm. Και φέτος... Πολύ μέτρης. Ναι, έχει λίγο... Δεν έχει δώσει παιχνίδι στην ΑΕΚ. Ναι. Εκεί είναι το κριτήριο. Ωραία. Άρα λοιπόν καταλήγουμε τι. Αν ο Μπουζουλάζιτς παίζει με Μάτζον Μπουζουλάζιτς, ωραία, θα πας εσύ με τι, θα πάει η ΑΕΚ με Σιμώση Κρίσταϊτς. Ο ένας είναι σε φάση Αυγούστου και ο άλλος δεν είναι έτοιμος. Ναι. Δεν μιλάω τώρα για το. Για να μην πάρει ξεκινήτρο, εσείς καταλάβατε τι λέω. Όχι, ναι. Για να μην πάρει ξεκινήτρο από τους ακροατές, αναφέρομαι στο momentum. Δεν αναφέρομαι τι κάνω πριν 5 χρόνια. Από την αρχή της κουβέντας λέμε ναι. Για την φάση που βρίσκονται οι δυο μας. Γιατί και οι δυο δεν πατάνε καλά. Δεν έχουν ψυχολογία και οι δυο. Και είναι παιχνίδι κυπέλου. Και επειδή μιλάω για ψυχολογία, ο Ατρόμητος πηγαίνει σε ένα γήπεδο στο οποίο στις δύο τελευταίες φορές πήγε να παίξει με την ΑΕΚ. Την κέρδισε. Χωρίς να δεχτεί γκολ. Την κέρδισε. 0-1 και 0-2. Και κλεισμένο βέβαια. Και τις δύο. Και τα δύο. Άσχετο, όχι, το ΟΑΚΑ το καθημερινή ακριβώς αυτό θα είναι, ναι. Για το ΟΑΚΑ. Δηλαδή, ναι. Το ΟΑΚΑ για να γίνει έδρα θέλει μίνιμουμ 25.000 κόσμο. Μίνιμουμ. Έτσι είναι. Για να πεις ότι είναι έδρα λίγο την ακούς, λίγο καταλαβαίνεις ότι κάποιος εκεί σε κάνει. Εκεί που υπερτερεί η ΑΕΚ, θα υπερτερούσε η ΑΕΚ ξεκάθαρα, θα ήταν στο αριστερό μπακ, γιατί ο Κατράνης δεν πατάει καλά, αλλά δεν υπάρχει Λόπες και Χουλτ. Και εκεί θέμα. Ναι. Δηλαδή, κάπου τα βάζεις κάτω, βλέπεις και στοιχηματικά 7-25 στο διπλό και λες παιδιά εγώ το βάλω, ας το χάσω. Ναι, δεν είναι όχι αυτή η διαφορά, δεν αντί για το Βρίζδι, είναι τις αποδόσεις. Ναι. Και φάνηκε η ισορροπία η απόλυτη και στο πρώτο παιχνίδι, άσχετο τώρα που η κέρδισε με πέραντι εκτός περιοχής. Εντάξει. Θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι ανάποδα, να δοθεί το χέρι του Χουλτ, εντάξει, και να είναι ένα 0. Και να είναι στο 1-0. Οι ομάδες είναι αυτή τη στιγμή πιο ισορροπημένος πεθαίνεις. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα και οι δύο ομάδες να σκοράρουν, νομίζω. Ναι, αλλά πιο πολύ. Ξέρεις τι, σε αυτά τα παιχνίδια είναι λάκα το ότι η υποχρέωση της μεγάλης ομάδας σε φανέλα, σε μέταλλο, να βγει. Ναι, δεν θα παίξει κλειστά. Και γιατί να βγει, άμα ο σκοπός σου είναι να το κάνεις διαφορετικά, δεν κατάλαβα. Να σου πω ότι έμεινες. Ναι, έμεινα. Πήρα αυτό που ήθελα. Δεν θα το κάνει όμως, Αντώνη. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι θα αφήσει η ΑΕΚ την μπάλα στον Ατρόμητο. Εγώ δεν θα κάκιζα καμία ομάδα. 100% μαζί σου. Να κάνει αυτό που θέλει. Ναι, δεν θα παίξω αντιποδόσφαιρο, θα μου την πούνε. Η φανέλα της ομάδας μου δεν είναι. Η φανέλα της ομάδας μου δεν είναι ούτε για αποκλεισμό. Ναι. Και η ομάδα αποδεδειγμένα, η ΑΕΚ, γίνεται πολλή συζήτηση. Το πόση βάση έχει και το αν είναι σωστή αυτή η βάση είναι ένα άλλο θέμα. Για τη φυσική της κατάσταση, για τα τρεξίματα που δεν βρίσκει ο Χιμένεθ στους παίχτες και όλα αυτά. Για μια ΑΕΚ, η οποία στο πρώτο μισό της σεζόν πήγε να βγάλει με 15 παίχτες πρωτάθλημα για Champions League. Okay. Το κύπελο το αφήνω γιατί ήταν τα μάτια της. Πρωτάθλημα για Champions League. Δηλαδή 15 και 6, 21 παίχνει να βγάλει με 14 ποδοσφαιριστές. Και τα 6 είναι ελληνικού πρωταθλήματος Derby. Και τα 6 είναι Champions League. Με το είχαμε χειρότερο να είναι επιβλήκα. Με τον συνάδελφο, τον φίλο Ρωμάνων προπονητών. Τον φίλο Ρωμάνων προπονητών. Με τον οποίο συμφωνούμε στο ότι η ΑΕΚ φέρθηκε ως οργανισμός σκάρτα στον Ουζουνίδη. Εντάξει. Δηλαδή δεν το υποστήριξε το έργο. Δεν το προστάτευσε αυτό. Δεν το υποστήριξε, το προστάτευσε.
Μωρό παιδί δεν είναι. Όχι, τον προ... ναι. το... πώς ξε... δεν προστάτευσε τον Νουζουνίδη, προστάτευσε τον προπονητή. Ναι. Σε κάποια θέματα. Ναι. Σε άλλα θέματα δεν προστάτευσε τον Νουζουνίδη. Έγραφαν οι ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ λοιπόν για τη φυσική κατάσταση τη ΣΑΕΚ. Γι' αυτό είπα ότι δεν ξέρω αν κατά πόσο έχει... είναι σωστό, είναι λάθος ή είναι... έχει βάση ή δεν έχει βάση. Κάποια βάση μπορεί να έχει, αλλά. Πού καταλήξαμε, θα σου πω. Απλά είναι τα πράγματα. Εκεί θέλω. Είμαι εγώ ποδοσφαιριστής. 15 άτομα πρέπει να βγάλουμε αυτό το λούκι. Την έντασή μου, πού θα τη βγάλω? Θα τη βγάλω εκεί που είναι τα φώτα και εκεί που αν δεν τη βγάλω θα γράψει κανένα πεντάμπαλο και δεν θα μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί εμένα ναι. να λες το Σεπτέμβριο ότι πήγα στο Champions League και το Δεκέμβριο ότι εντάξει, ξέρεις τι, ναι, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα και εκεί εμείς κάναμε. Και... ναι. Εδώ λοιπόν βλέπεις ότι δεν είναι θέμα προπονητή. Τον προπονητή μπορεί να τον κατηγορήσεις γιατί αποδέχτηκε μια κατάσταση η οποία μαθηματικά δεν θα άντυχε. Δεν θα άντυχε. Σε αυτό συμφωνώ κατάλληλα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο κάθε προπονητής συμβιβάζεται στην ιδέα ότι εγώ σου έφερα 25 εκατομμύρια, ρε φίλε. Άρα θα με σεβαστείς. Δεν είναι έτσι. Όταν μια ομάδα έχει ήττες και χάνει στόχους, θα την πληρώσει ο προπονητής. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι η ομάδα είχε πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Για την ΑΕΚ τώρα. Δεν είχε πρόβλημα φυσικής κατάστασης, είχε πρόβλημα δομής του ρόστερ. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Είχε πολύ λιγότερους ενεργούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή για να βγει αυτό το πρόγραμμα θες 20 και είχε 15. Και η ποιότητα των 15 συνδυαστικά δεν βγάζανε. Και τι να του έλεγες, εντάξει, έξι για τον Αλμπάνη και τον Γιαννιώτα. Αυτό του έλεγε ο πρόεδρος. Εγώ σου έφερα Αλμπάνη και Γιαννιώτα, βάλτε. Ο Γιαννιώτας από πότε έχει να παίξει σε υψηλό επίπεδο? Στο Ολυμπιακό δεν το κράτησε. Σε υψηλό επίπεδο όταν λες. Ας πούμε το ΑΠΟΕΛ είναι υψηλό επίπεδο, φίλε. Τελευταία του εκεί, μετά Βαγιαδολίδη δεν πήγε. Πήγε Βαγιαδολίδη σε κούντα. Ναι, σε κούντα, ναι. Σε κούντα. Εδώ λοιπόν θα διαφωνήσω με τους συναδέλφους της ΑΕΚ για την επίθεση του Νουζουνίδη. Θεωρώ ότι είναι επίοικος αντιποδοσφαιρική. Αντιποδοσφαιρική 100% βασικά. Και δεν βελτιώνεται έτσι ένας οργανισμός ομάδας. Δηλαδή είναι λάθος. Γιατί αν το ξανακάνεις, μετά αντίο ζωή. Θα μου πεις δεν θα έχει το χρόνο της Champions League, αλλά θα έχει άλλα. Άμα το φιλοσοφήσεις πάλι έτσι, και σήμερα πιστεύω θα φανεί όλο. Δηλαδή, τι να θα φταίει η χειμένα, θα με χάσει σήμερα. Εγώ πιστεύω θα φανεί σήμερα η αδυναμία της. Θα φανεί ότι ο Ατρόμητος είναι η ίδια ομάδα. Πάνω κάτω. Γιατί πολλές φορές η άγνοια κινδύνου που έχει ο Ατρόμητος απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχει πίεση να αποκλειστεί. Δεν θα πει κανείς τίποτα τον Ατρόμητο να αποκλειστεί σήμερα. Έτσι πως ήρθε για το πρώτο παιχνίδι. Έτσι πως ήρθε για το πρώτο παιχνίδι, δεν το πει απολύτως τίποτα. Ναι. Άρα λοιπόν θα δούμε, εγώ πιστεύω θα φανεί ότι είναι οι ίδιες ομάδες. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Θα παίχτηκε ήδη το 7-25, να ενημερώσουμε το κοινό. Τιμήθηκε. Τιμήθηκε. Εντάξει, δεν γινόταν, είναι λάθος θεωρώ. Αυτό θα τραβήξει παιχνίδι. Εσύ δεν το βάζει ψηλή. Εύκολα. Εύκολα. Ναι. Στοιχηματικά, εδώ μιλάμε στοιχηματικά, παιδιά, δεν μιλάμε ποδοσφαιρικά. Καθαρά στοιχηματικά, ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διαλυματάκι, ναι. Και... Που πέρασε η ώρα, ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφουμε λίγο με το βλέμμα στη διαχείριση του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με Πανιόνιο και Παναθηναϊκό. Έχει ένα θεματάκι ο ΠΑΟΚ τώρα με Ζαμπά και Καντουρί. Θα δούμε πώς το διαχειριστεί. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο. Επανέλθαμε. Repress, ανάλυσε το byrepress.gr. Η πρώτη εκπομπή ανάλυσης ποδοσφαίρου, ποδοσφαιρικού πολιτισμού, αγάπης για το άθλημα. Να τα λέμε αυτά, Αντώνη, να μην τρεπόμαστε. Το αγαπάμε το ποδοσφαίρο. Το έλειπε. Τοπικό να δούμε στην τηλεόραση, θα κολλήσουμε. Δηλαδή έχει το voice από τη μία και το τοπικό σοχός δημός. Δίπλα θα δούμε το σοχός δημός. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ισχύει. Ισχύει. Παραδοσιακά. Εγώ το παθαίνω και με άλλα αθλήματα. Δηλαδή εδώ γυναικείο βόλεϊ, ξέρω. Κολλάω. Δεν ξέρω. Προβληματικός, ε. Όχι, εντάξει, ναι. Για το, ειδικά για το γυναικείο βόλεϊ. Ναι, νομίζω ότι για το γυναικείο βόλεϊ ειδικά, όχι το ελληνικό, κάτι Σερβία, Βραζιλία, το βλέπεις ευχάριστα. Μπορώ να πω. Η χώρα ήταν τυχαία. Πήγες και εσύ στο Σερβία, Βραζιλία. Δηλαδή. Το top είναι. Είναι οι κορυφαίες ομάδες, Σερβία και Βραζιλία. Είναι από τις κορυφαίες. Είναι από τις σχολές.
Ναι. Για τις σχολές με ενδιαφέρει, Αντώνη. Δεν ξέρω πώς το πήρες εσύ. Αυτό είναι το next top model. Κανονικά όμως, φίλε. Η απόλυτη φαντασίωση. Να χαθώ σε αποθητήρια γυναικείου βόλεϊ. Ναι. Πάμε παραπέρα. Αναφέρεται και πριν, Αντώνη, στο κομμάτι της διαχείρισης του ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια με Πανιόνιο και Παναθηναϊκό. Ναι. Διότι με αυτά στο μυαλό διαχειρίστηκε ο Λουτσέσκου την ενδεκάδα του στο παιχνίδι τον Άρη. Άρα η απώλεια του Ζαμπά δεν επηρεάζει το πρώτο παιχνίδι, αλλά επηρεάζει το δεύτερο. Ναι. Γιατί πιθανότητα στο μυαλό του Λουτσέσκου να είχε Ζαμπά, λιμιό Ζαμπά. Ναι. Και αντίθετα την άλλη πλευρά, Καντουρί, Πέλκα, Καντουρί. Εδώ τώρα λοιπόν τι γίνεται, στερείται επιλογών. Πάει αναγκαστικά σε λιμιό Πέλκα, Μπίσεσβερ. Γιατί δεν πρόκειται να δούμε ποτέ τον Βιερίνια εξτρέμ. Όσο και αν παρακαλάει τη συνέντευξη του. Ναι. Έστω και μεταξύ του Βαρκαστίου. Όπως το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Έχει παρασκηνίο κλάμα με τη φάση. Εντάξει. Δεν υπάρχει, φίλε. Άστο. Υπάρχει. Ξέρεις ποιο είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα του Βιερίνια. Δεν είναι ότι παίζει αριστερό μπακ. Είναι ότι στις προπονήσεις προπονείται με τους αμυντικούς. Ναι, ναι. Εκεί είναι το όλο θέμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Σου λέει κάτσε εσύ. Δηλαδή έλεος. Άσε με να παίξω λίγο στην προπόνηση. Αλλά τι να κάνει. Να τη χαρώ κι εγώ λίγο. Να τη χαρώ κι εγώ λίγο. Έστω Δευτέρα Πέμπτη. Ναι, αυτό. Έχει επιλογή άλλη εκτός από το λιμνιό σου Πέλκα στην Μπίσεσβα. Το θέμα είναι και η διαχείριση του Μπίσεσβα. Γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Τα λέμε. Και κάποια στιγμή θα φανούνε. Κάποια στιγμή θα φανούνε. Εδώ πας στη λογική αντέχει άλλα δύο ή Σβιντέρσκι. Η μόνη μου ένσταση για τον Σβιντέρσκι είναι το αν το έχει δοκιμάσει προπόνηση. Αν δηλαδή έχει κάνει και τρεις προπονήσεις Σβιντέρσκι στα... Ποια άλλη λίστα μπορούσε να έχει. Στα άκρα. Όχι, και με τον Καντουρί έξω από την εξίσωση. Ναι, γιατί είναι δύο προβλήματα Ενρίκη. Ταυτόχρονα. Μα ναι, είναι και ο Ενρίκη. Με τον Πανιόνιο τον ξεκινάς τον Ενρίκη. Γιατί όχι, εντάξει. Ναι, εδώ είναι το θέμα. Τον Ενρίκη τον έχω στο μυαλό μου ως game changer. Δεν ξέρω γιατί. Δεν σου λέω ότι είναι ο απόλυτος. Αλλά πιο πολύ στο μυαλό μου τον Ενρίκη τον έχω για να έρθει όταν ο αντίπαλος θα έχει 60-65 λεπτά στα πόδια του. Ναι. Θα πάει να ανοιχτεί και ο Ενρίκη θα κινηθεί με αυτή την τρέλα του στο χώρο να δημιουργήσει προβλήματα. Να πάει κάθε τίτε στον άξονα. Γιατί μπορεί να το κάνει ακόμα και αυτό, είτε στα άκρα, χωρίς να έχω γυημένη την πάσα του, αλλά και μόνο τα δεξίματά του 2-3 μου φτάνουν για να αλλάξουν τη σκέψη του αντιπάλου. Δεκτώ ότι είναι game changer, αλλά τώρα πρέπει να πεις το rotation κανονικά. Ανάμεσα στα δύο, πού θα το ξεκινούσεις. Ανάμεσα στα δύο, στον Πανιόνι. Ωραία. Ανάμεσα στα δύο, στον Πανιόνι. Εδώ λοιπόν, σαφώς. Το πιθανότερο σενάριο που βλέπω εγώ, αν είναι να πάει φρέσκος στο ΆΚΑ ο Μπίσεσβαρ. Ενρίκε Πέλκας Λιμιός δηλαδή. Ναι. Αύριο. Ναι. Δεν είναι... Μιλάμε για τρεις ασταθείς παίκτες, εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο καλοί παίκτες και να είναι, όταν ξεκινάει το παιχνίδι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου δώσουν. Μέσο όρο 72. Ναι, δεν μιλάμε εδώ. Δεν συμμετέχουν στη μένα, ντρέπονται. Ναι, το μέσο όρο ύψος, γι' αυτό το λόγο την έβαλα. Ναι, καλά κάνεις και τον έβαλες, γιατί πιστεύω ότι και ο Λουτσέσκου γι' αυτό έβαλε το Σάχοφ στο παιχνίδι με τον Άρη. Τι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο σημαίνο. Ναι, αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Παρότι ο Άρης ήταν πολύ πιο κοντός από τον ΠΑΟΚ. Δεν έδωσε και πολλά στη μένα. Ναι, από εκεί ξεκινάει. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά μπαίνει ο Ερίγκης στην εξίσωση. Λέμε τώρα. Αν είναι να ξεκινήσει, θα ξεκινήσει αύριο. Ναι. Έχει πρόβλημα ο Πανιόνιος, γιατί ο Παπαγιωργίου που είναι δεξί μπακ, αν δεν παίξει ο Κόρμπος, πρέπει να πάει στον άξονα, αμυντικό χαφ. Δίπλα στο Μανιάτη που είναι ανέτοιμος. Και δεξί μπακ δεν υπάρχει μετά. Αν ξεκινήσει ο Κόρμπος, θα πάει ο Παπαγιωργίου στα δεξιά. Ο Κούρτη δεν παίζει. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι θέμα. Η απώλεια του Κούρτη είναι θέμα. Βέβαια, γιατί είναι πασπαρτού. Και αν συνδυαστεί με του Κόρμπου είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί ναι. Ο Πανιόνιος δεν έχει το ρόστα 18-20 παιχτών που να αλλάξει. Μανιάτης είναι ανέτοιμος. Ναι, ο Μανιάτης που έρχεται από άδεια χρονιά. Με μεταγραφή τελευταία στιγμή, ως ελεύθερος και όλα αυτά. Βεβαίως. Είναι θέματα για μια ομάδα που ξέρει ότι έχει να πρισπιστεί αποτέλεσμα. Θεωρητικά έχει στο μυαλό της
ή τουλάχιστον εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει ένα μπούσουλα, ξέροντας τι έκανε μια ομάδα πριν από τρεις μέρες για να πάρει αποτέλεσμα. Δεν αλλά είναι θέμα ότι. Σαφώς είναι το ίδιο. Άμα ήταν έτσι, θα ήταν πολύ περισσότεροι προπονητές. Και είναι και η διαφορετική η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Άλλο να παίζει ο Ζαμπάλο Λιμιός, άλλο να παίζει ο Μπίσεσβα αριστερά, άλλο πέργα στον άξονα, άλλο να είναι στον άξονα ο Μπίσεσβα και να είναι αριστερά ο Καντουρί. Είναι άλλες ομάδες. Πραγματικά δηλαδή έχουν τεράστιες διαφορές. Σήμερα το προέψαξα λίγο τις ενδεκάδες που είχε ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με τα δύο παιχνίδια με την Βίντι, το παιχνίδι με την Μπατέ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές τις τεράστιες επιτυχίες εννοείς. Ναι, το παιχνίδι με τον Ατρόμητο το έχει και το παιχνίδι με τον Άρη. Σε κανένα από τα παιχνίδια δεν είχε ίδιο δίδυμο μεσοαμυντικά. Σε όλα έχει ένα διαφορετικό. Ναι, κοίτα, υπήρχε και ο Βέρμπλουμ στο rotation στην Ευρώπη. Και ο Κάνιας. Και ο Κάνιας υπήρχε. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πέντε διαφορετικά δίδυμα. Το έψαχνα περίεργα σε μια προσπάθεια να δω αν υπάρχουν μοτίβα πάνω σε αυτά τις αποτυχίες του ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν όσον αφορά τα νούμερα που βγαίνουν, το τι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε σε αυτά τα παιχνίδια. Και ακόμα και αυτό, η αρχή του δηλαδή, ότι δεν είναι ότι έκανε πέντε παιχνίδια τα οποία και τα πέντε είχαν ίδιους παίκτες μεσοαμυντικά. Είχε διαφορές και σε δίδυμα που δεν πολύ έπαιξαν. Ναι, γεγονός. Που παίζει και αυτό το ρόλο του. Γεγονός. Γι' αυτό μιλάμε για κακό rotation από το καλοκαίρι μέχρι το Γενάρη, γιατί δεν υπήρχαν οι λύσεις. Γιατί ήταν κακή ουσιαστικά η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Δεν βοήθησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά σε σχέση με τον κακό σχετισμό που αναφέραμε τώρα με την ΑΕΚ, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν το βάθος. Το βάθος και η αποτελεσματικότητα. Και οι σταθερές. Δηλαδή, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχασε τέσσερις βασικούς παίκτες που έχασε η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Και αυτό είναι. Και έχασε Αραούχο, Χριστοδουλόπουλο, Βράνιες και Γιώχανσον. Τέσσερις. Ναι. Έπαιξε οι τρεις εκ των οποίων να βγάλουμε τον Γιώχανσον γιατί είχε τον τραυματισμό. Ναι. Αλλά και ο Γιώχανσον, να πούμε, αν ήταν όλη τη σεζόν και οι τρεις τους θα είχαν και ο ένας θα είχε μίνιμου 40 παιχνίδια. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει και η άλλη παράμετρος. Δεν ξεκίνησε τον Ριβέρα, θα τον ξεκινήσει αύριο, θεωρώ. Όπως και τον Πέλκα. Όπως και τον Πέλκα. Και τους δύο τους είχε στο μυαλό του. Ναι. Μπορεί να το πάει ανάποδα, να πάει να παίξει με αυτούς στον Άρη, να παίξει με τους άλλους με τον Πανιόνιο. Θεωρητικά, αν έλεγαν σε κάποιον ότι ο Πάκος αυτά τα δύο παιχνίδια θα κάνει μια ισοπαλία, θα προτιμούσε το πρωτάθλημα. Ναι. Γεγονός. Γεγονός. Είναι πιο διαχειρίσιμη. Όσο και αν δεν αρέσει το φίλαθλο γιατί είναι με τον Άρη, είναι πιο διαχειρίσιμη. Καλά, ήδη έχει διαχειριστεί. Στο τέλος της ημέρας θα σου μένει η πρώτη θέση και η πρόκριση στο κύπελλο. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε για διάδα αγώνων, καταλήξαμε στην 11, θα μπορεί να στείλουμε το λαβασάκι στο δάσο. Νομίζω ότι μη μας και να γράψουμε και το κείμενο για την εφημερίδα. Ναι. Ωραία, ναι. Άρα μπαίνει Πέλκας. Μπαίνει, κρατάμε ξεκούραστο τον Μπίσεσβα στον πάγκο να ξεκινήσει ο Ερίκη, δεξιά ο Λιμιός, κορυφή ο Ακπόμ και σε μια φάση του αγώνα, αν βολέψει, βγάζεις έναν από τους τρεις, κάνεις από τον Παμπλούμ, για να χωρέσεις το Σβιντέσκι κάπως. Ναι. Το Λιμιό αντέχει, το Λιμιό. Ο Λιμιός αντέχει, βάλει τον κριτήριο την Ιντάρτα, δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, θα αποφασίσεις να βάλεις το Σβιντέσκι σε κάποια φάση αντί του Ερίκη, για να σου δώσει μια καλύτερη τακτική ισορροπία ή αντί του Πέλκα που τον θέλεις και φρέσκο για την Κυριακή. Για να πάει στη μια περίπτωση ο Πέλκας αριστερά και δεύτερος φορ, second striker, γιατί αυτό παίζει στον ΠΑΟΚ ο Πέλκας ο Πολωνός και από εκεί και πέρα στο ενδεχόμενο να βγάλεις, πώς το λένε, το ίδιο, θα πάει ο Πέλκας αριστερά. Εντάξει, εύκολο, το έχει ξανακάνει με τον Πέλκα αριστερά. Με αρέσει ο Πέλκας αριστερά. Το θέμα δεν είναι από που ξεκινάς, το θέμα είναι τι κάνεις και που καταλήγεις. Ναι. Αν μπορείς να έχεις πατήματα στην περιοχή από τα αριστερά, είτε από τα αριστερά είτε από τον άξονα, κάντα. Μπορείς να έχεις πίεση μπροστά, κάντο. Αν μπορείς πηγαίνοντας αριστερά να κινηθείς με τέτοιο τρόπο να φέρεις παίκτη στη μεγάλη περιοχή, πάλι κάντο. Ο Ακπούμ θα έχει θέμα αν δεν σκοράρει το συνεχόμενο παιχνίδι. Δεν νομίζω, όχι. Δεν ταΐστηκε και καλά και στα δύο. Δεν σκέφτεται έτσι νομίζω. Δεν ταΐστηκε καθόλου ούτε στην Νέα Σμύρνη ή στην Ριζούπολη, συγγνώμη. Ούτε με τον άλλο. Δεν έχει καμία χαμένη ευκαιρία κλασική που να του ρίξει την ψυχολογία. Δεν ταΐστηκε. Πάνω σε αυτό που λες στη ψυχολογία. Ο Ακπούμ είναι παίκτη νομίζω ότι που το αναγνωρίζουν και οι συμπαίκτες του ότι υπάρχουν γκολ δικά του
τα οποία δεν τα έχει πετύχει εκείνος. Ναι, γεγονός. Και είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία για έναν ποδοσφαιριστή να νιώθει ότι ο συμπαίκτης του αυτό του το λέει. Mm-hmm. Και ότι το πιστώνει. Και εσύ το βάλεις στον γκολ. Έστω αν δεν την έσκλεισε την παράσταση. Ναι, γεγονός, έτσι. Τον βοηθάς να έχει στο μυαλό του να κάνει το ίδιο. Έτσι. Να συνεχίζει να κάνει αυτό. Ο Ντουμιζέ σας αρέσει όπως μου αρέσει εμένα. Είναι καλός. Δεν έχει κάτι που δεν έχει. Κυνηγάει όλες τις φάσεις καταρχήν. Με την μπάλα είναι καλός. Είναι καλός με την μπάλα, ναι. Είναι μέσα στις φάσεις, δηλαδή δημιουργεί ευκαιρίες, χάνει ευκαιρίες, σκοράρει. Μέσα από την περιοχή, έξω από την περιοχή. Καλός στο ψηλό παιχνίδι. Τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μια ποδιά στο κουρμπέλι προχθές, την είδε. Τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, όποιον θέλει, τον κλείνει τον Πανιόνι μεταξύ μας, όπου τα λέμε. Μια παρέα. Είμαστε. Μια παρέα. Είμαστε μια οικογένεια. Νομίζω είναι κλεισμένος. Μια οικογένεια. Ξέρεις ποια είναι η λύση, άμα δεν παίξει ο Κόλμπος και πάει από Παγιοργίου στον άξονα για δεξιμπάκ. Μανθάτης. Δεν έχει παίξει στη ζωή του, πιστεύω. Καλώς τον. Ποτέ. Καλώς τον. Αλλά είναι δεξί εξτρέμ και δεξιμπάκ. Ένα γρήγορο φωτιστήριο. Έτσι. Συμβαίνουν αυτά. Του σου από δεξιμπάκ ξεκίνησε. Πιο εύκολη θέση να ξεκινήσει είναι. Μετά αλλάζει το έργο. Γιατί μετά πρέπει να δείξει και πράγματα. Ναι. Τελευταία έχω να ακούσω τη λέξη Καρέλης και Κάνιας. Πολύ καιρό. Ο Κάνιας είναι καλά προπονητή. Ο Καρέλης δεν προπονητή. Ναι, ο Καρέλης είναι καλά. Ο Κάνιας, φίλε, τώρα που το λες, ένα δίδυμο Ολιβέρια Κάνιας, εγώ ήθελα να το δω. Δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί, βέβαια. Αλλά ανεβαίνουμε μια ταχύτητα. Αλλά θα χρειαστεί να το. Θα χρειαστεί να το δει κανείς σε ένα από τα 8 παιχνίδια πρωταθλήματος. Σίγουρα. Ειδικά είναι κακό. Ειδικά είναι έχεις ανάμεσα και ημιτελικά κυπέλλου. Δηλαδή σε ομάδες που είναι πιο soft, δηλαδή στον Πανετολικό, θέλω να το δω. Σε παιχνίδι τέτοιο. Τώρα στη Λάρισα δεν θέλω να το δω. Από το στόμα μου το φίλε. Τι βάζει το σάχο. Φίλε, κουτσιά, μπουνιά και έγινε ο Θεό. Στη Λάρισα θέλει να πας με. Πώς έπαιζε ο Ρουστού. Με λίγο φούμο κάτω τα μάτια. Αυτό. Αυτό και όταν σηκώνει και οι αγώνες πάντα προμένουν. Και μια προπόνηση στη μεσημβρία, όπως θα πάνε παίκτες, δεν θα πάνε δεξιά, θα πάνε αριστερά στο χωράφι. Στο χωράφι. Μια προπόνηση εκεί. Στο χωράφι. Να πει κανένα Μαουρίσιο, μα γιατί. Γιατί. Θα δεις θα βρεις. Την Κυριακή θα καταλάβεις γιατί. Προλαβαίνω να σου δώσουμε κανένα 50 ευρώ αυτή στο χορτάρι. Και οι παραμονές αγώνα αυτά, λίγο σπόρο, λίγο έτσι. Σε γνωστό εθνικό στάδιο της χώρας του, όταν έχουν σπόρο για το χορτάρι. Έχει τσιλιαδόρο ένα γλάρο, φωνάζει καμιά 2.500 ακόμη, σκάνε τα τρών και φεύγουνε. Ναι. Στο Καθατζόγλιο. Ναι, στο Βόλο, ναι, που είναι εκεί πιο κοντά η θάλασσα. Ναι. Τσιλιαδόρο, ρε φίλε. Η γλάρη. Συμβαίνουν αυτά και σκάνε. Ενδιαφέρον πάντως στη Λάρισα να δούμε και με ποιο προπονητή θα κατέβει. Με προπονητικό. Παραιτήθηκε και ξεπαραιτήθηκε αυτός. Ναι, θα είναι προπονητικό δίδυμο πάλι. Θεϊκό αυτό που κάνει η φινέτα των συντακτών. Ναι. Γελούσα 10 λεπτά όταν το είδα. Πώς το λένε, Φέστα. Φέστα. Για να ξέρει και ο κόσμος, η φημερίδα των συντακτών στην 11η της Λάρισας, που στην παρένθεση είναι. Βάζει τον προπονητή. Βάζει τον προπονητή, είχε Κούγιας Φέστα. Κλαίγαμε εκεί αρκετή ώρα. Χρειάζεται ο τύπος τέτοια. Δηλαδή αυτό το τυπικό ότι είμαι εφημερίδα και ξέρω εγώ και τώρα και τ' άλλο ποτέ δεν μου άρεσε. Ναι, είμαι εφημερίδα, πρέπει να είμαι έγκυρος, πρέπει να είμαι χιλιαδιό. Αλλά θέλει και το χαβαλέρε, φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Αφού το προϊόν είναι αστείο, τι ακριβώς έχει. Δηλαδή τις στιγμές που είναι. Για το τρένο του κουμπότη δεν είναι το κουβέντα. Το κυνηγάτε τον Κυριάννη, θα τα πούμε στο τέλος. Το γκολ το είδατε. Δεν το είδα. Με εντυπωσίασε η συνέπεια στο μαρκάρισμα των παικτών της Ξάνθης, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή. Δεν υπήρχανε. Στο 93 το γκολ. Γίνεται σέντρα από τον Ναγκής. Σέντρα από τον Αγγίση Κάτσε. Γέμισμα ή σέντρα, σέντρα. Όχι, σέντρα από το πλάι. Σέντρα κανονική. Δε. Ακριβίας. Ακριβία. Κανονικός ποδοσφαιριστής, ναι. Ακριβία. Ο Αγγίση, ναι. Και πηγαίνει ο Ιωαννίδης ανάμεσα σε έναν χώρο που είναι όση η εστία. 7 μέτρα. Ναι. Στον οποίο φαντάσου σε ένα χώρο εστία. Ναι. Ένας παίκτης ξανά στο. Ένα σαν δοκάρι. Το εδωκόρι και ο άλλος στο άλλο. Κάναν τα δοκάρια δηλαδή. Ναι. Και ο Ιωαννίδης, ναι, έκανε μια εξαιρετική φαλιά που. Ο οποίος έχει καλά στοιχεία, φίλε. Είναι θα ασχοληθούμε μαζί του στο προσεκτικό. 19 χρόνων είναι. Έχει πάρει παιχνίδι, δηλαδή. Ποιο μικρός, νομίζω, είναι. Για 19 χρόνο.
Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο Λεβαδιακός έχει ένα 19χρονο που τον έχει βάλει 15 παιχνίδια πρωταθλήματος. Κοίτα, με να βάζει τον Μαρκόφσκι και να σταματήσει η καρδιά σου από την Ανία. Εντάξει. Μαζί σου, ναι, απλά συνήθως αυτές οι ομάδες πηγαίνουν στην εμπειρία. Γι' αυτό το λέω. Σου λέει ο Κομπότης, δεν μπορεί το παλικάρι που λέει ένα δοστό μα. Εντάξει. Έλα, βάλω αυτόν. Τον οποίο τον είδα πέσει στο K20 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και ήταν στους παίκτες του Λεβαδιακού και γενικότερα στο παιχνιδιού σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποιοτικούς παίκτες, απλά σαν φω. Όχι, στο Λεβαδιακό φαινόταν. Στο Λεβαδιακό φαινόταν, δεν φαίνεται, σαν να είναι ένας εξωγήινος και 10 γήινοι. Ναι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ναι. Έχει στοιχεία. Είναι ο γιος του Βασίλη του Ιωαννίδη, του πρώην στόπερ της Καλαμαριάς και του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Το Απόλλωνα Πόντου, για να μας παρεξηγήσει. Γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα τώρα. Μεγαλώσαμε, λέμε, την Καλαμαριά 35 χρόνια, 40 Καλαμαριά, και ξαφνικά πρέπει να τη λέμε Απόλλων Πόντου. Αποφασίστε επιτέλους. Είναι, ξέρω, ναι. Απόλλωνας Σμύρνης. Αυτό με τον Απόλλωνα Σμύρνης που δεν λέω ποτέ Ριζούπολη και λέω Νέα Σμύρνη. Τι με μπερδεύετε, ρε. Γιατί με μπερδεύετε. Αλλιώς τα μάθαμε τα γράμματα. Mm-hmm. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος, έχοντας εξοδέψει την εκπομπή σε πάρα πολλά θέματα. Έτσι. Και προημιτελικά και πέλου πιάσαμε. Με το αμφίροπο ζευγάρι της ΑΕΚ, με τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ θυμίζω να έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 τον Ατρόμητο. Το τρόπο προσέγγισης του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι του Πανιώνιου, στο οποίο ο Πανιώνιος πηγαίνει στην Τούμπα για να υπερασπιστεί αποτέλεσμα, έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα σκεφτεί πλέον την διάδα αγώνων και με τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει και αυτό. Ένα παιχνίδι κυπέλλου νοκάουτ, στο οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και μάλιστα αν δεχτεί γκολ θέλει 2 γκολ με τον Πανιώνιο. Και ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει ακόμα βήμα για το πρωτάθλημα. Και στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα καλύψαμε και περιμένουμε το τι θα μας δώσει το ΑΕΚ Ατρόμητος όσον αφορά την εικόνα των δύο ομάδων. Και βέβαια να πάμε και στην τελική ευθεία για τα υπόλοιπα παιχνίδια κυπέλου, να δούμε την τετράδα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μας απασχολήσει αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, που ήταν ούτως ή άλλως ντέρμπι, έστω και κατ' όνομα, αλλά είναι και κατ' ουσία, διότι Θωμά Παναθηναϊκός μπορεί να προέρχεται από αγωνιστική καμπή, αλλά δεν πάβεις να σκέφτεις ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία τελευταία έχει χάσει τις δομές της. Έτσι είναι. Αλλά δεν έχει ξεφύγει από το πλάνο της. Από αυτόν τον υποτυπώδη στόχο που έχουμε θέσει στις πέμπτη θέσεις. Βέβαια υπάρχει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει με την κούραση, ότι χρησιμοποιούνται συνέχεια οι ίδιοι παίχτες και βλέπουμε που αυτοί θα χρειαστούν να δώσουν βοήθειες. Δεν είναι τόσο αξιόπιστοι. Κλείνοντας το θέμα για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι δεν είναι εύκολο να εμπιστευτείς νέους παίκτες σε ένα ρόστερ το οποίο ξέρεις ότι είναι κοντό, όταν δεν σου πάνε τα πράγματα καλά. Όταν σου πάνε, ναι, τα πράγματα καλά, μπορείς να το κάνεις ελεγχόμενα σε κάποια παιχνίδια ως αλλαγή και όλα αυτά. Τώρα προχτές λείπανε, ας πούμε, έλειπε βασικός αριστερός αμυντικός που ήταν ο Ινσούα. Έλειπαν και οι δύο οι δεξιμπάκοι, ο Κουλμπάλη και ο Γιώχανσον. Οπότε δημιουργήθηκαν προβλήματα. Κάτι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού νομίζω είναι στο κέντρο άμυνας. Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Τέσσερα με πέντε μεγάλα λάθη. Έχουν χαλάσει και την εικόνα του Διούδη πλέον, ο οποίος έχει ξεκινήσει εκπληκτικά τη σεζόν. Απλά τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής είναι ότι νομίζω ότι εξητάρει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το ότι παίζω με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ. Αν θέλω να δείξω κάτι παραπάνω, είναι η ευκαιρία μου να δείξω παιχνίδι. Θωμά αυτήν την εβδομάδα, ναι, γιατί θα ευνοηθεί ο αιώνιος αντίπαλος. Έχουμε και άλλες εβδομάδες να τους εξετάζουν. Ισχύει. Εντάξει, απ' την άλλη, έχουμε τον Κάτσε που θα παίζει. Για μένα, ο Κάτσε είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή την περίοδο. Σε σχέση εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, κάνει το σωστό. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Έχουμε από άποψη εξωαγωνιστική, έτσι. Έχω Τζιωβάνι με μηδέν ουσία. Ένα Μακέντα που είναι σαν την καραμιά στον κάμπο. Ενώ έχει σωστή λογική, δεν έχει πάρει πάσες, δεν μπορεί να παίξει συνδυαστικά με κανέναν. Ένα σκασμένο Μπουζούκι. Σκασμένο πραγματικά. Δεν μπορεί το παιδί, δηλαδή, και δεν φταίει το παιδί. Ό,τι και να λέμε. Ο αριστερός ο μπακ που δοκίμασε τώρα θα συζητήσει. Το Μπουζούκι θα πρέπει να τον πηγαίνουν χωρίς να περπατάει στην προπόνηση. Ναι. Να κερδίσει λίγο. Ναι,
χρόνο ξεκούραση. Ο Χρυσοθοδωρίδης ήταν back. Ήταν back half. Το χρησιμοποίησε πολύ όταν έπαιζε 3-5-2. Κυρίως. Όλη την πλευρά. Γραμμή. Ναι, ναι. Δεν μου δείχνει ότι είναι τέτοιο πράγμα. Είναι back half, πιο πολύ half παρά back. Δηλαδή αμυντικά έχει κάποια προβλήματα, δεν βοηθάει και ο σωματότυπος. Μεγάλη υπόθεση. Τώρα δηλαδή εκεί, αν έπαιζε ο Ζαμπά που είναι και γεροδεμένος, δεν ήταν ο Ινσουά ο οποίος είναι πολύ δυνατός και γεροδεμένος και έπαιζε ο Χατζηδωρίδης, θα είχε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Ο Ινσουά λογικά θα παίξει. Ναι, νομίζω επιστρέφει. Έτσι λένε τα. Κούλι μπάλι δεν ξέρω, είναι και στα 45 του τώρα, είναι λίγο πρόβλημα. Το 90 είναι, λέμε. Ποιο 90? Το 90 ή το 80. Το 890 πιο πιθανό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ισχύει και είναι και αυτό το πράγμα με το Μουνιέ. Ο που έχει καριέρα στη Γαλλία, πολλά χρόνια. Αποκλεί 100 συμμετοχές είχε όταν ήρθε στον Πλατανιά στη Γαλλία. Σαμπιονά και Ligue 2. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη του. Πώς λέγονταν το αριστερό μπακ της Newcastle, αν δεν. Μπαμπαγιάρο λεγόταν. Λέει, ήμασταν λέει με τον Μπαφέμι Μάρτεν συμπαίκτες στην Εθνική Παίδων. Ναι. Λέει, εγώ ήμουν 17 και αυτός λέει ήταν 17. Τώρα εγώ είμαι λέει 33 και αυτός είναι 26 λέει. Πόσο χρόνο έπαιζε Εθνική Παίδων, 10 λέει, 9. Το κάτω μου το έχει πει 24. Ότι ένας κέρδισε συμπαίκτη μου στην Πόρτο, κέρδισε λέει, το παγκόσμιο με την Εθνική Νιγηρία. Τη μία χρονιά και την άλλη λέω ναι, σταμάτησε ποδόσφαιρο. Ωραία. Με αυτό και μόνο μπορούμε να σταματήσουμε και εμείς την εκπομπή σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ήταν το ανάλυσε το παρυπές.gr για αύριο το μεσημέρι στις 2. Ενημερώνουμε και τον Γιώργο τον Παναγιώτη ότι θα είναι εδώ αύριο. Θα είναι εδώ. Μην μου λουφάρει, δεν λουφάρει στο μεταξύ το σκυλί, ρε φίλε, με τίποτα. Όχι, ρε, δεν υπάρχει. Τι πάστα είναι αυτή. Δεν τίποτα, δεν έχω μαθεί δίπλα μου. Επαγγελματία. Λαχείο. Τίποτα, δεν έχω μαθεί δίπλα μου. Έλα. Καλό μεσημέρι σε όλους.